Επιστρέψαμε στο Κίτιον, σπουδαία νίκη για την ΕΘΑ. Σήμερα ο κύριος Γιώργος Μπιτζάνης, ο προπονητής της ομάδας της Έγκομης. Κερδίσατε τον ΑΠΟΕΛ 76-66, εκτός έδρας μάλιστα, και ουδέτερο το γήπεδο. Ένα παιχνίδι που η ομάδα σας έβγαλε απίστευτο πάθος, τρομερή ευστοχή από τις βολές, καθαρό μυαλό. Παρά το γεγονός ότι δυσκολευτήκατε στα φάουλ, μπορέσατε και διαχειριστήκατε στο τέλος το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα θα μου πεις λίγο τα συναισθήματά σας, διότι ξέρω ότι δυσκολευτήκατε πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες με τα δύο τελευταία επιτυχή αποτελέσματα, άρα ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό. Το πώς διαισθάνεσαι εσείς, πώς αντιμετωπίζεις αυτή την επιτυχία σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι ο Τζέρεμι Χόλιμον, ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μας, ήταν τραυματίας. Όχι μόνο το προηγούμενο, και στο μάτς με την Πάφο, άσχετα αν έπαιξε. Επίσης έχουμε τον Χρήστο Παναγιώτη, ο οποίος πολύ σημαντικός Κύπριος παίκτης, ήταν έξω. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπόνηση. Τελευταία εβδομάδα τα παιδιά γυρίσανε όλοι και ήμασταν ευτυχώς υγιείς. Και αυτή τη εβδομάδα προσπαθήσαμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στην επίθεση και στην άμυνα. Κάτι το οποίο μας βγήκε, ρισκάραμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, διότι δώσανε κάτι παραπάνω από το 100% απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα με πολύ καλό προπονητικό staff. Εμείς αξίζουμε σεβασμό, θα προχωρήσουμε έτσι μέχρι τέλος του πρωταθλήματος, πιστοί στις αρχές μας, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε όλα τα παιδιά. Ο κάθε παίχτης για μας είναι πολύτιμος. Σήμερα τι πήγε καλά για την ομάδα σας και φτάσει στην νίκη? Ποιο ήταν το κομμάτι, το κλειδί, το οποίο θεωρείτε εσείς ότι είναι αυτό που σας έδωσε την νίκη? Σας είπα ότι την τελευταία εβδομάδα μπορέσαμε και προπονηθήκαμε όλοι, κάτι το οποίο ο κόσμος δεν γνωρίζει. Δεύτερον, ρισκάραμε πάρα πολύ, κάνοντας πάρα πολλές αλλαγές σε θέματα τακτικής όσον αφορά και την επίθεση και την άμυνα, έτσι ώστε να αποτρέξουμε το σκάουτινγκ της αντίπαλης ομάδας. Και παίξαμε πάρα πολύ πάθος και ενέργεια σε όλες τις φάσεις. Όπως είδατε στο τέλος, παρόλο που είχαμε τους δύο ψηλούς μας 5 φάουλ, ακόμα και τα παιδιά που μείνανε παλεύανε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στους Κύπριους που σας βοήθησαν πάρα πολύ στην άμυνα. Ο Νικόλας Κωνσταντίνου, ο Παύλος Σταυρινής, ο οποίος πήρε πάρα πολλά λεπτά σήμερα λόγω του φάουλ του Τζόνσον, τα πήγε εξαιρετικά. Αλλά και τα άλλα παιδιά που βοήθησαν. Σε μια φάση είχατε και τρεις Κύπριους στην πεντάδα. Φαντάζομαι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται τυχαία. Ακριβώς. Όπως θα θυμάστε, το είχαμε αναφέρει πάλι αυτό και στο μάτς με την Πάφο, παρόλο που χάσαμε. Εμάς η φιλοσοφία της ομάδος και από την αρχή της σεζόν αυτό που έχουμε δηλώσει είναι ότι θα έχουμε 12 παίχτες. Με όλους παίζουμε. Με όλους χάνουμε, με όλους κερδίζουμε. Οτιδήποτε και να γίνει, ο κάθε παίχτης είναι πολύτιμος για μας. Δηλαδή, ο όρος της Ομοσπονδίας ότι πρέπει να παίζει ένας Κύπριος, για μας δεν υφίσταται. Εμάς παίζει ο καλύτερος παίχτης πάντα μέσα. Και αυτό αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί αρπάζουν την ευκαιρία. Η ΕΘΑ τώρα έχει 2 νίκες και 2 ήττες. Ένα ρεκόρ καλό. Θα μπορούσε να είναι καλύτερα βέβαια, διότι εκείνο το παιχνίδι στην Πάφο που είχατε το πάνω χέρι μέχρι τέλους. Όμως σε ένα πρωτάθλημα που λίγο πολύ έχουν ξεχωρίσει 3 ομάδες από πάνω. Η ΕΘΑ, νομίζω στόχος είναι η τετράδα προφανώς, αλλά μέχρι πού μπορεί να πάει αυτή η ομάδα? Εμάς στόχος δεν είναι ούτε η τετράδα, ούτε κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο. Εμάς ο στόχος είναι ένας και συγκεκριμένος. Να δίνει η ομάδα το 100% σε όλες τις προπονήσεις και σε όλα τα παιχνίδια. Αυτός είναι ο στόχος που είπαμε από την αρχή. Και θα μείνουμε πιστοί στο αυτό το πλάνο. Οτιδήποτε και να γίνει, αν εμείς δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, στο τέλος πιστεύω θα μας δικαιώσουν τα αποτελέσματα και όλη η σεζόν. Κότσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τη σημερινή νίκη. Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια στην ομάδα σας. Είστε καλά, ευχαριστώ. Αυτά από τον κύριο Γιώργο Μπιτζάνη, τον προπονητή της ΕΘΑ. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποια δήλωση από τον ΑΠΟΕΛ. Δύσκολο όμως φαίνεται, διότι εντάξει, υπήρχε το σοκ της ήττας ή του ΑΠΟΕΛ. Περάσαμε από τα αποδυτήρια. Ήταν κλεισμένοι εκεί ο κύριος Κωνσταντίνης, τα έλεγε σε έντονο ύφος με τους καλωσφαιριστές του. Όπως το βλέπουμε, άλλο δύσκολα θα έχουμε ρεπορτάζ από τον ΑΠΟΕΛ. Έτσι, αν μπορούν και τα παιδιά στην παραγωγή να με ενημερώσουν αν θα μείνουμε ή αν θα αποχωρήσουμε από το Κίτιον. Λοιπόν, okay, θα κλείσουμε λοιπόν από το γήπεδο στη Λάρνακα. Ακούσαμε τον προπονητή της ΕΘΑ, σπουδαία νίκη για την ομάδα της Έγκομης με 10 πόντους απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Μια ΕΘΑ η οποία σήμερα ήταν εξαιρετική, τα έκανε όλα σωστά και έφτασε σε μια πολύ δίκαια νίκη. Από την άλλη, ο ΑΠΟΕΛ έδειξε ότι έχει δουλειά, όμως η σεζόν είναι ακόμη νωρίς. Υπάρχει πολλής δρόμος μέχρι την post-season. Αυτά από το Κίτιον. Δεν θα προσθέσουμε οτιδήποτε άλλο. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.